Από το περασμένο Σάββατο 1η Ιανουαρίου ισχύουν οι νέες αντικειμενικές αξίες, οι οποίες επί το πλείστον είναι αυξημένες σε σχέση με αυτές που ίσχυαν έως το τέλος του περασμένου έτους. Ωστόσο, μετά την παράταση που δόθηκε μέχρι τέλος Ιανουαρίου, για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων, οι φόροι θα υπολογίζονται με τις παλιές αντικειμενικές αξίες. Ένα μεγάλο ζήτημα των τελευταίων ημερών που μας απασχολεί είναι οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στα συμβολογραφικά γραφεία. Ως εκ τούτου δόθηκε και η σχετική παράταση μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, ώστε να μπορούν να τελειώσουν όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων. Άρα μέχρι και τέλος Ιανουαρίου θα υπολογίζονται όποιοι φόροι έχουν να κάνουν με τα ακίνητα με βάση τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν για όλο το 2021. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρξει κάποια άλλη παρέμβαση, θα υπολογίζονται με τις νέες αντικειμενικές αξίες. Όσον αφορά στις νέες αντικειμενικές αξίες, στα αστικά κέντρα δεν θα υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, αλλά κάποιες περιοχές θα δουν μεγάλες αποκλίσεις. Στην πλειοψηφία των αστικών κέντρων δεν θα έχουμε ιδιαίτερες μεταβολές. Εκεί που θα παρατηρήσουμε μεγάλες αποκλίσεις θα είναι διάφορες περιοχές οι οποίες δεν είχαν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού, όπως για παράδειγμα κάποια απομονωμένα χωριά ή κάποιες περιοχές οι οποίες είναι παραθαλάσσιες και δεν υπολογίζονταν μέχρι σήμερα αντικειμενικές αξίες. Εκεί θα έχουμε αυξήσεις. Οπότε θα πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι, διότι ο νέος ΕΝΦΙΑ, ο οποίος θα ξεκινήσει από ό,τι λέγεται κάποια στιγμή τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, θα δούμε αν θα γίνει και αυτό λόγω της κατάστασης με την αναζωπήρωση της πανδημίας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο νέος ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί λοιπόν με τις νέες αντικειμενικές αξίες, θα διευρυνθεί η φορολογική βάση. Και γι' αυτό με τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουμε θα είναι μεσοσταθμικά μειωμένος περίπου στο 6 με 7%.